Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο Μανώλη και τους συνεργάτες του, γιατί πραγματικά επιτελούν ένα σπουδαίο έργο εδώ στην περιοχή. Έχουν δημιουργήσει ένα κύτταρο αισιοδοξίας και ελπίδας για όλους μας, όχι μόνο για την περιοχή της Μεσαράς, αλλά θεωρώ για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος με τις εγκαταστάσεις που αντικρίζω εδώ στο χώρο. Είμαι για πρώτη φορά επισκέπτομαι εδώ το χώρο και θα ήθελα να τους ευχηθώ καλή δύναμη και να συνεχίσουν το έργο τους απαράμιλα όπως ακριβώς μέχρι και τώρα. Αυτό που θα ήθελα να πω και να αναγγείλω έτσι από εδώ, από τη Μεσαρά, είναι ότι ο Σύλλογος Αμαία Μεγαλόνησος στις 27 του Ιανουαρίου θα διοργανώσει ένα μεγάλο event στο οποίο είναι καλεσμένοι όλοι οι μεταλλιούχοι παραολυμπιονίκες του Ρίο για να τους βραβεύσουμε και να κόψουμε παράλληλα την χριστουγεννιάτικη πίτα του Συλλόγου. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλο τον κόσμο να παραβερθεί εκείνο το βράδυ στην εκδήλωση και να τιμήσει με την παρουσία του αυτούς τους μεγάλους αθλητές και αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους. Η σημερινή εκδήλωση θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε θεσμό, γιατί πραγματικά αξίζει τα χαμόγελα των παιδιών, γιατί βλέπεις με τέτοιες εκδηλώσεις τα παιδιά χαίρονται, περνάνε καλά και ο στόχος του κάθε συλλόγου αλλά και του κάθε φορέου τουλάχιστον που ασχολείται με παιδιά είναι αυτός, να καταφέρει να δίνει στα παιδιά χαμόγελο. Αυτό προσπαθούμε σήμερα και πιστεύω να το πετύχουμε και να το κάνουμε θεσμό. Σίγουρα η συγκεκριμένη εκδήλωση λειτουργεί ένα μικρό παζάρι που για μας είναι η ζωή μας στα παζάρια, δηλαδή από εκεί παίρνουμε μια οικονομική ανάσα. 16 και 17 θα έχουμε τα επόμενα παζάρια που θα γίνουν την Dubai Χιμήρα στα καθιερωμένα σημεία που κάνουμε κάθε φορά στη κεντρική αγορά του Ντουμπακίου της Λαϊκής, το πρώτο παζάρι της Παρασκευής. Και το Σάββατο μπροστά στο Δημαρχείο. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει όσο μπορεί. Δεν χρειάζεται να αφήσει πάρα πολλά χρήματα και με ένα ευρώ μου αφήσει, αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια για το Σύλλογο. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο η νέα χρονιά να φέρει υγεία, να ξεφύγουμε από αυτή τη μάστιγα που πραγματικά είμαστε, να είναι πιο ευχάριστη νέα χρονιά με υγεία, χαρά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας στο σπίτι του μέσα. Με λένε Μανώλη και επιβραβεύτηκα επειδή ζωγράφησα μια ωραία ζωγραφιά κατά τη γνώμη μου. Ελπίζω να ζωγραφίσω και σε κάποιους άλλους. Και ζωγράφησα σε μια διάβαση και εμένα να βοηθάω να τυφλώ με το σκύλο του που αφού δεν βλέπει καλά να τον οδηγεί αυτός και εγώ να είμαι μαζί του να τον βοηθάω. Εύχομαι όλοι να είναι καλά. Αν υπάρχει περίπτωση να παθούν κάτι, να ζουν καλά. Πώς σε λένε? Ζαφία. Και γιατί σε βράβευσαν σήμερα? Γιατί έκανα μια ωραία ζωγραφιά. Θέλεις να μας πεις τι ζωγράφισες? Όχι. Είναι μυστικό? Ναι. Να το δείτε, πες ημερολόγιο. Πες μας τώρα μια ευχή για όλα τα παιδιά του κόσμου, τώρα που είναι γιορτές. Να αγαπάνε τη μαμά και τον μπαμπά αυτά. Με λένε Στέλιο Σαμιζάκη. Ναι, τι ζωγράφισε, Στέλιο? Ζωγράφισα έναν ανάπηρο που είναι τυφλός και έκρασε ένα μπροστινάκι για να μην μπορεί να σκοντάψει άμα είναι κάπου και είναι βαθύ. Εύχομαι όλα τα παιδιά που έχουν αναπηρία να είναι καλά και να αγαπάνε ό,τι θέλουν. Με λένε Μαρία, το επίθετο μου είναι επταμινιτάκι. Ζωγράφισα έναν άνθρωπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι στο αναπηρικό καροτσάκι. Έκανα ένα κορίτσι που παίζει με τα πόδια πιάνο και παίζει ωραία. Ένα παιδί που παίζει καλά χωρίς δύο πόδια. Με λένε Κατερίνα Κατενόφ και ζωγράφισα τρεις ανάπηρους να παίζουν μπάσκετ και εύχομαι στους ανάπηρους να είναι πάντα υγιείς. Καλημέρα. Είμαστε ο Βαγγέλης ο Κωστάκης και ο Κώστας ο Παπαδάκης από το Σύλλογο Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου και τη Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Ηρακλείου. Ήρθαμε σήμερα εδώ καλεσμένοι του Μανώλη Στεφανουδάκη και του Συλλόγου
αμαία της περιοχής για να στολίσουμε το δέντρο. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη, την ξέρουμε καλά την περιοχή γιατί ερχόμαστε συχνά και θα ξαναέρθουμε συχνά και στο εγγύς μέλλον. Έχουμε οργανώσει κάποιες εκδρομές φέτος, τις οποίες θα σας ανακοινώσουμε κιόλας σύντομα από τα μέσα, από το Facebook, από όλους τους φορείς που μπορούμε και θα είμαστε συνεχώς σε επαφή. Ήμασταν και πριν και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μας κάνετε. Βαγγέλη, τι θα προσθέσεις? Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την τιμή που μας καλέσατε και πάντα τέτοιες εκδηλώσεις. Να είστε καλά.